Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η απειλή μιας νέας σύραξης γενικότερα στην Ανατολική Ουκρανία δεν φεύγει από την ρωσο-ουκρανική ατζέντα. Η επίσημη εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζαχάροβα, απίθυνε σοβαρή προειδοποίηση προς το καθεστώς του Κιέβου και τους θερμοκέφαλους που το υπηρετούν ή το χειραγωγούν, όπως είπε επιλέξει, να μην επιχειρήσει περαιτέρω κλιμάκωση και πουδενή να μην αποτολμήσει υλοποίηση βίαιου σενάριου στο Ντονμπάς, όπως ονομάζεται η Ανατολική Ουκρανία. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις απευθύνθηκαν και προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας για δηλώσεις που έκανε σε σχέση με ανακατάληψη της Κριμαίας. Η κυρία Ζαχάροβα θύμισε ότι πρόσφατα το Κίεβο αποσύρθηκε από συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Έχουν αυξηθεί τα επαναλαμβανόμενα πυρά εναντίον αμάχων, εναντίον του αστικού ιστού στις πόλεις Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ. Και βέβαια η ανησυχία της Μόσχας ξεκινάει και από το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί Τούρκοι εκπαιδευτές στην περιοχή της Μαριούπολης. Το έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες, που εκπαιδεύουν τους Ουκρανούς στη χρήση των επιθετικών μη επανδρομένων αεροσκαφών Bayraktar.